Μια εκδήλωση μνήμης για τον Γιάννη Μπανιά δεν μπορεί παρά να είναι στην πραγματικότητα μια πολιτική εκδήλωση. Διότι δεν μπορεί παρά να μιλήσουμε σήμερα για αυτό που εκπροσώπησε ο Γιάννης Μπανιάς. Ένα διακριτό πολιτικό και ιδεολογικό ρεύμα. Μετά το 1968, αυτό του ευρωκομμουνισμού και αργότερα της κομμουνιστικής ανανέωσης. Και νομίζω βέβαια ότι ένα ρεύμα διακριτό μέσα στο λαϊκό κίνημα, στο αριστερό κίνημα, που έχει αφήσει παρακαταθήκες και έχει μπολιάσει και άλλα ρεύματα κρίσιμα και χρήσιμα στο κοινό εργαστήρι της ενότητας που σφυριλατήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ αργότερα. Και έχει μπολιάσει και την ταυτότητα μιας νέας γενιάς που δεν έζησε αυτές τις εποχές. Εγώ αυτή τη νέα γενιά εκπροσωπώ που προσπάθησε να δημιουργήσει μια νέα σύγχρονη αριστερή ταυτότητα χωρίς να έχει ζήσει όλη αυτή τη συζήτηση για το ΚΑΠΑ, για παράδειγμα, που άκουσα λίγο πιο πριν. Συνεπώς, εγώ δεν θα μιλήσω για αυτά. Θα μιλήσω για τον Γιάννη Μπανιά από την δεκαετία του 90 και μετά. Από τότε που τον θυμάμαι, μια εποχή όπου η αριστερά έψαχνε να βρει το βηματισμό της μέσα σε συνθήκες ασφιχτικής πίεσης από την καθεστωτική κεντροαριστερά. Μέσα σε οριακές συνθήκες εκλογικής επιβίωσης και μέσα σε αλλεπάλληλες κρίσεις προσανατολισμού και ταυτότητας. Τις εποχές εκείνες θυμάμαι, εγώ φοιτητής στο Πολυτεχνείο, στα γραφεία της εποχής χτίζονταν η ενότητα του χώρου της ροσπαστικής αριστεράς, που όπως αποδείχθηκε, αποτέλεσε το ελιξίριο για τη μεγάλη ιστορική επιστροφή της αριστεράς σε ρόλο ευθύνης για τον τόπο. Η ενότητα αυτή δεν οικοδομήθηκε εύκολα. Πρώτα οικοδομήθηκε σε επιμέρους πολιτικά και κοινωνικά μέτωπα και αμέσως μετά από την πρωτοβουλία, από την προσπάθεια του χώρου διαλόγου και κοινής δράσης που άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Μπανιά ως μια ξεχωριστή φιγούρα, ευγενική, να είναι παρόν σε κάθε πορεία, σε κάθε κινητοποίηση, προσιτός, χωρίς ίχνος απόστασης ή ηγετικής έπαρξης. Να είναι ταυτόχρονα ένας αποδεκτός και σεβαστός ηγέτης, αλλά και ένας πολύ προσιτός σύντροφος. Ο Γιάννης ο Μπανιάς ήταν γέννημα θρέμα του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος. Είχε ζυμωθεί στους δημοκρατικούς κοινωνικούς αγώνες που σφράγγισαν τη δεκαετία του 60 και στην συνέχεια στην αντιδικτατορική δράση για την οποία εξορίστηκε στη Λέρα. Η διαδρομή του είναι η διαδρομή ενός ολόκληρου, μιας ολόκληρης γενιάς και ενός ολόκληρου χώρου ιδεών. Από τα σπλάχνα του κομμουνιστικού κινήματος, την υπόθεση της κομμουνιστικής ανανέωσης και από εκεί στη μάχη για την ασυγκρότηση της ροσπαστικής αριστεράς μετά την κατάρρευση του 1989 και την επέλαση της καπιταλιστικής ανασυγκρότησης. Μια διαδρομή που όμως είχε σταθερά προσανατολισμένο το βλέμμα στο καινούριο. Και αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Γιάννη του Μπανιά. Νομίζω ότι το εντόπισε κάποιος από τους ομιλητές πριν στο βίντεο που είδαμε. Το βλέμμα του ήταν προσανατολισμένο στα νέα κοινωνικά κινήματα, στους αγώνες για ζωή και αξιοπρέπεια, για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, για την ειρήνη. Μια σκέψη σταθερή και συνεπής, αλλά ταυτόχρονα απαλλαγμένη από κάθε είδους δογματισμό. Σκέψη που εμπότιζε την αριστερά και τη σοσιαλιστική ιδέα με τις αξίες της κριτικής σκέψης, της δημοκρατίας, και πρώτα και κύρια της ενότητας. Στην ενότητα της αριστεράς, ο Γιάννης ο Μπανιάς
αφιέρωσε με απόλυτη προσήλωση. Εγώ είχα την εντύπωση τα τελευταία χρόνια της πολιτικής του δράσης, ακούγοντας τη δράση του στα φοιτητικά χρόνια, μάλλον από τα πρώτα βήματά του. Τότε ήταν η ενότητα του φοιτητικού κινήματος, μετά ήταν η ενότητα της αριστεράς. Θέλω να τονίσω κάτι που κατά την άποψή μου έχει μια ηθική αξία. Ο Γιάννης ο Μπανιάς θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει πολύ πιο εύκολους για τον ίδιο δρόμους. Και δεν το έκανε αυτό. Μπορεί να στερήθηκε αξιωμάτων σε μια περίοδο όπου θα μπορούσε να το είχε κάνει, ιδίως μετά το 81 που υπήρχαν άλλες δυνατότητες. Αυτό όμως του έδωσε και σήμερα που μιλάμε για τη δράση του μια πολύ σημαντική ηθική καταξίωση. Με τους συντρόφους του και τις συντρόφισσές του, διαλεκτά και εξαίρετα στελέχη, όπως ο ίδιος, αλλά όχι πολύ άριθμα, επέλεξαν ένα δρόμο που κάποιοι τον λιδόρισαν ως μοναχικό. Στην ουσία όμως ήταν ένας δρόμος ιδεολογικής αξιοπρέπειας και εντιμότητας, ένας δρόμος αγώνας, επέλεξαν τη συγκρότηση ενός σχετικά μικρού σχήματος της ανεωτικής κομμουνιστικής αριστεράς. Όχι όμως για να ενδώσουν στον αυτοαπομονωτισμό, στην εσωστρέφεια, στην αυτοαναφορικότητα. Όχι για να αποτελέσουν άλλο ένα θράψμα στο μοσαϊκό της πολυδιάσπασης, αλλά για να θέσουν ως στόχο την καταλυτική παρέμβαση, να γίνουν δηλαδή ο καταλύτης για την ενότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ενότητα με σαφές ωστόσο αριστερό πολιτικό στίγμα, με κινηματική βάση, με ανοιχτές προοπτικές. Αν και το εγχείρημα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, στα όρια του ρομαντικού θα έλεγε κανείς, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τελικά δεν ήταν ουτοπία, διότι εκ των υστέρων και εκ των πραγμάτων και εκ των αποτελεσμάτων μπορούμε να πούμε ότι το εγχείρημα δικαιώθηκε. Και νομίζω ότι ο Γιάννης Μπανιάς, αν και απόν, πιστώνεται αυτή τη δικαίωση και προσωπικά. Είχε μεγάλο μέρος της πρωτοβουλίας για τον διάλογο, είχε πολύ μεγάλο μέρος της πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση του χώρου διαλόγου, αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε όλοι να το πιστώσουμε. Δεν προσήλθε σε αυτόν τον κοινό διάλογο φέρνοντας μάζες και πλατιά εκλογική βάση, είχε όμως κάτι εξίσου καθοριστικό. Ένα σαφές και ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Έγκυρο, σοβαρό και συνεπές, αλλά όχι σεκταριστικό. Οριοθετημένο απέναντι στην κεντροαριστερά, με ξεκάθαρο κινηματικό προσανατολισμό, ανοιχτό στα νέα κινήματα που διαμόρφωσαν εκείνη την εποχή την ταυτότητα της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Έβαλε τη σφραγίδα του στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ και η σφραγίδα αυτή, το αποτύπωμά του, ήταν νομίζω αυτό που ακριβώς χρειαζόμαστε. Η ενότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς ήταν ένα ποιοτικό βήμα που χάραξε καινούριους δρόμους. Ξέρουμε πια από την ιστορική μας πείρα ότι η ενότητα είναι μια εύκολη, εύυχη και ευχάριστη ευχή. Στην πράξη όμως δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να ξεπεράσεις και οι πολιτικές διαφωνίες είναι το λιγότερο. Υπάρχουν αντιφάσεις, τακτικισμοί, αλληλοσυγκρουόμενες επιδιώξεις, κάθε είδους υποκειμενικότητες, αδυναμίες που πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζουν. Δεν είμαι από αυτούς που αποθεώνουν την υποκειμενικότητα στην πορεία της ιστορίας, το ρόλο των προσώπων στην πορεία της ιστορίας, αλλά ούτε και από αυτούς που την απαξιώνουν. Υπ' αυτή την έννοια πιστεύω
ότι η προσωπικότητα του Γιάννη Μπανιά, η χαμηλή τόνη, η πολιτική του συνέπεια και η επιμονή του συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία, κυρίως όμως συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβίωση του ενωτικού εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως στις δύσκολες μέρες του 2009. Και στα πρώτα βήματα, αλλά και αργότερα στην ανασυγκρότηση, στη διαδικασία της λεγόμενης επανεκκίνησης, που ίσως ήταν και πιο δύσκολη από ό,τι τα πρώτα βήματα. Μετά από πολλά πισωγυρίσματα και αντιπαραθέσεις, εκεί όπου οι πικρίες και τα προβλήματα έπρεπε να παραμεριστούν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ο Γιάννης ο Μπανιάς έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο. Νομίζω όμως ότι ήταν και κάτι ακόμα πέρα από τα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Ήταν η επιμονή του αυτή, γιατί πίστευε βαθιά, είχε το όραμα, είχε τη διέστηση, τη διορατικότητα μπορώ να πω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Είχε τη δυνατότητα να αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό. Να παίξει δηλαδή έναν δικό του αυτοδύναμο ρόλο, να φέρει την αριστερά στο προσκήνιο και να την κάνει δύναμη εξουσίας, διεμβολίζοντας το δικοματισμό, όπως είδαμε στο χαρακτηριστικό βίντεο που ξεκίνησε μιλώντας ο ίδιος ο Γιάννης ο Μπανιάς, να διεμβολίσουμε, έλεγε, το δικοματισμό μέσα από μια πλατιά κοινωνική και πολιτική συμμαχία. Είχε λοιπόν τη διορατικότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να γίνει δύναμη εξουσίας, όχι της εξουσίας όπως την αντιλαμβάνονταν το πολιτικό κατεστημένο, αλλά της εξουσίας μέσα από μια εναλλακτική ριζοσπαστική πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιφάσεις και πισωγυρίσματα, όπως αναμενόμενο, η ιστορία δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη, βρήκε τελικά τον δρόμο του, ξεκαθάρισε το αριστερό του στίγμα, μίλησε ξεκάθαρα για τα προβλήματα της κρίσης και την παγίδα του μνημονίου, δικαιώθηκε μέσα από την ανάλυση του για την κρίση, κυρίως όμως δικαιώθηκε για την ολόψυχη συμμετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες και τον ενωτικό του ρόλο, τον ενωτικό του λόγο. Και αυτή είναι κατά την άποψή μου η βασική λόγη που σήμερα διαδραματίζει πλέον ρόλο ιστορικό. Δυστυχώς ο Γιάννης δεν είναι μαζί μας σε αυτή τη νέα φάση. Τώρα που έχουμε νέα στοιχήματα, νέο ρόλο να διαδραματίσουμε, μεγαλύτερες δυσκολίες στις οποίες οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Ωστόσο και αυτό έχει αξία, μας συνοδεύει η σκέψη του, ο νυφάλιος λόγος του, ο ξεκάθαρος τρόπος με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε ανάγκη σήμερα να πάρουμε από αυτή την συνάντηση. Διότι νομίζω ότι αυτή η συνάντηση γίνεται όχι τόσο για να θυμηθούμε, όσο για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις νέες δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Γιατί όσο πλησιάζει η κρίσιμη ώρα της μεγάλης ανατροπής, θα έρχονται μπροστά μας νέα στοιχήματα και νέα διλήμματα. Σήμερα ο στόχος είναι η εκλογική νίκη. Αύριο θα είναι μια σκληρή και δύσκολη διαπραγμάτευση για την απεμπλοκή της χώρας από την καταστροφική πολιτική της λιτότητας. Ίσως μεθαύριο το ακόμα πιο δύσκολο έργο θα είναι αυτή η μεγάλη ιστορική προσπάθεια να ανακόψουμε την κρίση και να στήσουμε ξανά την κοινωνία στα πόδια της. Να δώσουμε όθηση σε μια νέα κοινωνική συμμαχία που θα ανοίξει νέους δρόμους στο πεδίο της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Ξέρουμε τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και γι' αυτό είναι που χρειαζόμαστε γερά στηρίγματα. Να μην ξεχνάμε ότι η ιστορία ανταμείβει τους τολμηρούς και ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε την τόλμη μας να αναμετρηθούμε με την ιστορία στις αδιαπραγμάτευτες αξίες μας, στην ιδεολογία, το ήθος και την κοινωνική μας συνέπεια.
Το γεγονός ότι ο Γιάννης Μπανιάς μας λείπει περισσότερο τώρα που βρισκόμαστε μπροστά στα ιστορικά σταυροδρόμια φανερώνεται από την ανάγκη μας να μαζευτούμε σήμερα όλοι και όλες εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του. Στην πραγματικότητα αυτό που μας μαζεύει δεν είναι η ανάγκη μας να κάνουμε ένα πολιτικό μνημόσυνο, είναι η ανάγκη μας να επιβεβαιώσουμε όλοι μεταξύ μας ότι πορευόμαστε στο σωστό δρόμο, στη μεγάλη πολιτική και ιδεολογική παρακαταθήκη που άφησε ο Γιάννης ο Μπανιάς, αλλά και το πολιτικό ρεύμα της κομμουνιστικής ανανέωσης που άξια εκπροσώπησε από θέσεις ευθύνης. Η πρόκληση να φανούμε αντάξιοι αυτής της παρακαταθήκης είναι μεγάλη, αλλά είναι ταυτόχρονα και συναρπαστική και όμορφη. Ως γνωστόν, άλλωστε, η ιστορία διαρκεί πολύ και το ταξίδι συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ.